Μες στο μυαλό μου είναι ο κόσμος ένα βήμα. Ασχολούμαι με την ενόργανη από 5 χρονών. Τα τελευταία 5 με 6 χρόνια είμαι στην Εθνική. Έχω προσπαθήσει πάρα πολύ. Από 7-8 χρονών αναγκάστηκαν οι γονείς μου να με πηγαίνουν από τα Μέγαρα στο Εγάλαιο κάθε μέρα. Ναι, χωρίς τους γονείς μου δεν θα έκανα τίποτα. Οι μόνοι χορηγοί που υπάρχουν είναι οι γονείς μου. Και δυστυχώς έχω φτάσει σε ένα σημείο που πρέπει να επιλέξω ή τη σχολή μου ή τον αθλητισμό. Τι έχει συμβεί και το λες αυτό? Έχω περάσει στην ιατρική πατρών. Τη συγκεκριμένη σχολή που έχω περάσει την ήθελα από μικρός. Και βάσει νόμου δεν δικαιούμαι τη μεταγραφή. Δηλαδή, έχει περάσει ένα νομοσχέδιο το οποίο λέει αν έχεις κάνει χρήση μορίων, έστω και 1% να είναι αυτό, αν έχεις κάνει χρήση των μορίων, δεν δικαιούσαι τη μεταγραφή. Μου έχω κάνει 2 φορές αίτηση για μεταγραφή με τις κατεξαίρεση. Όσο έχω γράψει, είμαι αθλητής εθνικής ομάδας, έχω αυτές τις διακρίσεις, έχω κατέβει σε αυτούς τους αγώνες. 2 φορές έχω κάνει, 2 φορές έχει απορριφθεί. Δεν κάνω το σπουδαίο, μα είμαι παιδί και νέο. Πέρασε σε μια σχολή γιατί χρειάζομαι και μια αποκατάσταση για το μέλλον. Ο αθλητισμός είναι μέχρι μια ηλικία. Αλλά άμα το αφήσεις τώρα, μετά δεν γίνεται να ξαναρχίσεις. Αυτά τα χρόνια είναι τα, θεωρώ πως είναι τα πιο κρίσιμα χρόνια για την καριέρα μου. Κάνω 15 χρόνια. Στόχος από μικρός είναι από πιτσιρίκι όταν ξεκίνησα να ασχολούμαι και να ασχολούμαι με τον πρωταθλητισμό. Στόχος μου είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες, να με δώσει στο βάθρο, να... Οπότε δεν είναι κρίμα τώρα να σταματήσω. Είναι σαν να σου λένε ότι ή θα ακολουθήσεις τον αθλητισμό ή θα ακολουθήσεις τη σχολή. Έχεις προσπαθήσει να μιλήσεις συγκεκριμένα με κάποιον αρμόδιο? Έχω προσπαθήσει να πάει το θέμα μου στον κύριο Αυγενάκη, στον κύριο Μαυρωτά που έχω στείλει και επιστολή. Ακόμα περιμένουμε. Δεν υπάρχει κάποια απάντηση. Ο Σταύρος Ογκίνης είναι ένας αθλητής που τον ξέρω από μωρό παιδί. Ελπίζουμε να τον κρατήσουμε εδώ, γιατί αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα με την ιατρική σχολή. Γιατί θα πρέπει να φύγει στην Πάτρα και στην Πάτρα δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις ούτε οι προπονητές για να τον υποστηρίξουν να συνεχίσει το έργο του. Ο Λευτέρης Πετρούνιας που σε βοηθάει, τι σου λέει για το θέμα? Ο Λευτέρης είναι ένας πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Είναι τιμή μου που τον έχω γνωρίσει και προπονούμαστε μαζί. Με έχει βοηθήσει γενικότερα στη ζωή μου πάρα πολύ, όχι μόνο στο άθλημα, αλλά γενικότερα στη ζωή μου. Αυτό που μου λέει είναι θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να με φέρουν στην Αθήνα. Τώρα από εκεί και πέρα, καλύτερα ας πούμε να επιλέξω τη σχολή. Δεν είναι ότι ήμουν ο Λευτέρης, αλλά και εγώ. Και εγώ και ο προπονητής μου και οι γονείς μου. Έτσι είναι. Από τη στιγμή που δεν βοηθάνε στο να γίνει μεταγραφή και να συνδυάσω και τα δύο, νομίζω είναι καλύτερα να ασχοληθώ με τη σχολή. Σίγουρα έχω όνειρα από μικρός, αλλά δεν γίνεται.